Παιδιά, σας έφερα το μηνιάτικο από το Netflix. Τρία, δύο, ένα, γράφουμε. Γράφουμε. Γράφουμε, έτσι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή με τις καλύτερες εισαγωγές στον κόσμο. Τον πλανήτη Γης. Και σε όλα τα παράλληλα σύμπαντά της. Εγώ σου είπα, Μάικη, σε πρέπει να κάνουμε και το Wii. Να με πάνω στο τραπέζι. Ναι. Να με λούζετε. Δεν ξέρω, το σίγουρο είναι ότι πιάσαμε την καλή, κυρίες και κύριοι, εδώ. Σημερινό θέμα, το ξεπούλημα. Το ζητήσα. Όχι, δεν το ζητήσα βασικά. Δεν ξέρω. Όσο δεν το έχετε... απαιτήσατε. Έχει, το απαιτήσατε με τα σχόλιά σας. Είδαμε γενικότερα πολλά σχόλια στο network, στις σελίδες μας, ότι ξεπουληθήκαμε. Ότι είμαστε βρωμερές πόρτες του καπιταλισμού. Και της Ευρώπης. Πάντα. Ναι, και της Ευρώπης. Μάγκες, πώς θέλετε να ταξοδέψετε τα καφρά σας, έτσι ρε παιδί μου, τα καινούρια. Δεν κατάλαβες, βγάζω τόσα λεφτά στο Netflix που δεν προλαβαίνω να ταξοδέψω. Θέλω! Απλά λαμβάνει λεφτά, ρε παιδί μου, αυτή είναι η δουλειά του. Δεν έχει άλλη ασχολία. Σκάνε εδώ πέρα, φίλε, τα κομμενάκια με τις τσάντες και λένε Μάγκες, ξανά πληρωνόμαστε με τη λέξη στο Netflix. Ναι, μέχρι 1500 likes από εκεί και ύστερα λαμβάνουμε επιταγές. Δηλαδή δεν φτάνουν καν τα λεφτά εδώ πέρα. Για να καταλάβετε τα λεφτά που παίρνουμε από το Netflix, με πήρε τηλέφωνο πριν λίγο Σαμαρά στο διάλειμμα και με ρεσέγγισε να μου δανείσει τώρα. Βγάζουμε και στο YouTube λεφτά. Σώσε λίγο την Ελλάδα. Βγάλε μας από το Facebook. Δώσε μου 10 ευρώ. Να δώσω στη Lagarde. Του λέω, άκουσε να δεις, επειδή είσαι εσύ μόνο, έτσι. Βγάζουμε τόσα πολλά λεφτά που δεν προλαβαίνουμε. Κόβουμε λεφτά στο Netflix. Τώρα εδώ, live το κόβω εσύ σαν σωστά. Να το. Πάρε 10 χιλιάρικα, φιλέ. Και αυτά είναι τα στο χέρι, έτσι. Αυτά είναι τα μαύρα. Παίρνουμε επιπλέον νόμιμα μέσω τραπέζι. Δεν θες να μιλήσω για τα νόμιμα. Δεν θες να το πιάσω. Δεν θες καν. Λοιπόν, είπαμε πολλά όμως και. Δεν ξέρω αν καταλάβετε την ηρωνία. Όχι, δεν υπάρχει καμία ηρωνία. Παρακαλώ, ναι. Σε περίπτωση να το πιάσατε. Για αυτά τα λέμε σοβαρότατα. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε εσείς που έχετε μυαλό. Okay. Ωραία, να κάνω μια παρένθεση τώρα. Να συνεχίσετε να λέτε αυτά που λέτε. Πέρα από την καμένη πλάκα. Πέρα από την καμένη πλάκα, γιατί δεν κάνουμε αστεία βίντεο εδώ πέρα, έτσι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Ωραία, δεν καταλαβαίνω γιατί ρε παιδί μου ο κόσμος, όταν ένας αθλητής, ένας Ολυμπιονίκης, ένας μπασκετμπολίστας, κερδίζει χορηγούς χάρη στο σώμα του και τους μυς του, και χάρη στο μυαλό του τελική, αυτός είναι γαμάτος, είναι ήρωας, μαλάκα της Ελλάδας. Πάει εκεί πέρα, κερδίζει μετάλλια, του δίνουν ταξί μετά και έχει ταξάκι, είναι καβατζωμένος. Και άμα κάνουμε εμείς το ίδιο, ρε παιδί μου, αν κάποιος καλλιτέχνης. Από εκεί είναι η τουαλέτα. Αν κάποιος καλλιτέχνης τέλος πάντων κερδίζει χορηγούς με το μυαλό του. Από εκεί. Είναι μουνόπανο, ξέρω εγώ, είναι ξεπουλημένο. Γιατί δεν είναι ξεπουλημένοι οι αθλητές που κολλάνε κυριολεκτικά, ζωγραφίζουν τον χορηγό πάνω στα ρούχα τους, ρε μαλάκα. Ποιο, κάνουν πάνω στις μούρες τους. Κάνουν τα τουά στο χορηγό. Για κάποιο λόγο κάνετε και οι δύο κινήσεις με τα κεφάλια σας, ξέρω εγώ. Όχι, ήταν εύσ. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό, έχει πολύ δίκιο ο Μικη Εύς. Ότι γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Αν το κάνει ένας καλλιτέχνης ή ένας ηθοποιός, ένας παρουσιαστής, ένας οτιδήποτε, ένας κωμικός το κάτω-κάτω της γραφής. Γιατί στην Ελλάδα πλέον έχω καταλάβει ότι δηλώνεις είσαι. Ρε, είμαστε ξεπουλημένοι εδώ, καταλαβαίνεις αυτό, αγόρι μου. Αυτό δηλώνουμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Είμαστε στο Netflix, ξεπουληθήκαμε, τελείωσε. Δεν έχει κάτι άλλο. Μην τα λεφτά, μην τα κοπανά. Δεν έχει τα λεφτά και μόνο, έχουμε αρκετά, μην αγχώνεσαι, δεν θα χαθούμε. Θες να σκόψω τώρα 12.000, πάρε! Ρε μάλακες, μήπως δεν μ' αρέσουν αυτά. Μήπως πρέπει να φέρουμε μονόπολη λεφτά για το εφέ. Δηλαδή, κοίτα. Βγάζω τόσα πολλά λεφτά στο Netflix που τα λεφτά τα χρησιμοποιώ για σημειωματάριο. Εδώ γράφω τα αστεία μου πλέον. Παιδιά, τα χρησιμοποιούμε πλέον για κολόχαρτα τα λεφτά, δηλαδή δεν είναι θέμα. Βγάζω τόσα λεφτά από τον Έλληνα και τα χρησιμοποιώ για βελάκι. Α, τώρα κάνει τυπικό φάση, κάνει market man. Βγάζουμε τόσα λεφτά. Βγάζουμε λεφτά για πλάκα! Και αγοράζουμε πορτοφόλια. Ναι, το περίεργο είναι αυτό. Ξεκίνησε έτσι δηλαδή γενικότερα ένα κίνημα από το YouTube να βγάζει κωμικούς, να βγάζει κωμικά βίντεο, να βγάζει οτιδήποτε είδος βίντεο το οποίο σου άρεσε. Είτε είναι gaming, είτε είναι κωμωδία, οκ, εκεί το δέχτηκες. Και μετά. Για κάποιο λόγο δεν γκρίνιαξες. Και μετά ήρθαν οι χορηγοί. Όχι, δεν είναι οι χορηγοί. Μετά ήρθε μια καινούρια κάμερα. Έφτιαξε την κάμερα του, σκοπεύει να ξεπουληθεί. Και μετά έρχεται ο χορηγός. Και εκεί είναι που γίνεται τη πουτάνα, κυρίες και κύριοι. Για κάποιο λόγο είσαι πουλημένος. Σταμάτησες να κάνεις αυτό που έκανες πριν και το κάνεις για κάποιο άλλο λόγο τώρα.
Καταρχάς δεν θα το αναλύσουμε τώρα το θέμα, έτσι δεν είναι. Νομίζω αυτή... ότι αυτή είναι η δουλειά του βίντεο. Ναι, δεν είναι... Θα ορκιζόμουν ότι αυτό είχαμε ναι, θέμα. Αυτό είχαμε θέμα. Όχι, παιδιά, μα είναι ένα θέμα για να κάτσουμε να το αναλύσουμε, να φτιάξουμε και κανονικό βίντεο που να μας πάρει μέρες, να το σκεφτούμε, να έχουμε να γράψουμε ό,τι είναι να γράψουμε τι και λέει, να το πούμε στο κοινό. Τι λέει. Sorry κιόλας, αλλά όλα αυτά για ποιο λόγο πέφτανε έτσι. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Άνθρωπος είμαι και εγώ, δεν είμαι ρομπότ. Πάρε 2 ευρώ για το λάθος. Συγγνώμη, εντάξει, κάνουμε και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μας γράψετε από κάτω εδώ στο net. Μπορώ να πω τη λέξη Netwish και να μην πληρώνομαι. Δεν γίνεται. Αισθάνομαι άσχημα. Μπορώ, κύριε σκηνοθέτη. Όχι, θα πληρωθεί. Εντάξει, λοιπόν, στο Netwish. Μπορείτε να γράψετε από κάτω εδώ πέρα τα σχόλιά σας. Γιατί πιστεύετε ότι ορίεστε τόσο πολύ γενικότερα. Εσείς οι ίδιοι που τα γράφετε όμως. Όχι ουδέτεροι. Θέλω να έχω μια θεωρία. Τι. Έχω μια θεωρία. Όταν είσαι ρε παιδί μου, θυμάσαι τον εαυτό σου όταν ήσουν ρε παιδί μου 15 ή 14 ή 13 ή 16. Ωραία. Θυμάσαι όταν ρε παιδί μου ένα επεισόδιο Pokémon δεν ήταν αυτοτελές και έλεγε to be continued για την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Όλη η ζωή σου τη εβδομάδα τι ήταν. Αυτό. Ναι, στο βίντεο. Σκέψου τώρα αυτό να ήταν στο ίντερνετ και να μπορούσες να δεις όποτε γούσταρες αυτό το επεισόδιο Pokémon για να το λέει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Δεν ότι, όταν είσαι 14, δεν είναι ότι θα παραγαμίσει μετά ρε παιδί μου να φτιάξει η μέρα σου ή κάτι τέτοιο. Οπότε, όταν όλοι αυτοί ρε παιδί μου είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Αυτό το πιο σημαντικό πράγμα που έχει να κάνει. Ναι, έχει δίκιο. Αυτό. Οπότε είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να βαρέσει μαλακία, το καταλαβαίνω. Μιλάμε για συγκεκριμένα άτομα μικρότερη ηλικία. Ναι, ρε παιδί μου. Κυρίως... Είναι σημαντικό ρε παιδί μου για αυτό. Και νομίζω θέλουν να ξέρουν ότι το κάνουμε από καρδιά. Εντάξει, θα υπάρχουν και απλά τα άτομα που. Ξεγελαστήκατε κατάκι. Άκου και από καρδιά. Όχι. Σα κορυδέψαμε. Ρε γελάει ο κόσμο. Άκουρε μαλάκα από καρδιά. Να πάνε να μυθεί καρδιά, μαλάκα. Ναι. Τελείωσε. Γιατί τότε ξέρετε που έκανε εγώ, θυμάμαι τα μπράφ να πούμε. Που πέφτανε τα λεφτά βροχή. Πόσα σπίτια έκανε με τα μπράφ ο Μιχάλης. Ξεχνάει, μπερδεύει τα κλειδιά του. Λέει ο μαλάκα σε ποιο σπίτι να μπω τώρα. Είναι έτσι, μαλάκα. Ναι, και πρέπει κάπως να πάρει τα λεφτά, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρει να πάω στο ένα σπίτι, να είναι στο άλλο σπίτι, τα μπερδεύει λίγο. Τι να κάνει και τον μπρελόκ μου είναι σαν δεσμοφύλακα του Αλκατράζ, μαλάκα. Είμαι έτσι. Creators, καινούργοι, παλιοί, γενικότερα, εσείς που παράγετε κωμωδία, που παράγετε προϊόν, παράγετε για games, για τα πάντα, συνεχίστε να το παράγετε όσο καλύτερα μπορείτε, με το καλύτερο τρόπο που μπορείτε και αν έρθει ο χορηγός, κάντε το, δώστε το. Ναι. Μη σκέφτεστε τα αρνητικά σχόλια του οτιδήποτε. Το μαλάκα του σκηνοθέτη. Θα σου πει ο μαλάκα τώρα. Ναι, ρε φίλε, αλλά άμα έχει για χορηγό, ξέρω εγώ, μια εταιρεία αυτοκινήτων. Ναι. Μετά, άμα σου έρθει να βρει αυτή την εταιρεία αυτοκινήτων, δεν θα τη βρει. Φοβερό σενάριο, μεγάλε. Οκ, καλή φάση. Απ' τη μία έχω να κάνω το χόμπι μου για επάγγελμα και να ζω από αυτό που γουστάρω. Και απ' την άλλη έχω την πιθανότητα κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Οι καραμέλες Παντζαρόπουλος να έχουν πρόβλημα με την πάρτι μου. Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, ρε παιδί μου, πάντα. Σε ό,τι και να πεις, ό,τι και να προσάψεις, πάντα ο άλλος κάτι θα βρει να πει. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει να γίνεται. Από εκεί και ύστερα, όσο και να το εξαλείψουμε το θέμα, κάτι καινούργιο θα βρουν τα παιδιά, δεν υπάρχει. Οπότε δεν έχει και νόημα εν ολίγη αυτό που κάνουμε, για την πλάκα μας το κάνουμε, παιδιά. Αλλά γενικά δεν έχει νόημα να κάνουμε βίντεο στο YouTube. Τίποτα δεν έχει νόημα. Α, όλα είναι ενέργεια. Γενικότερα στη ζωή. Και εγώ. Παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Και εγώ πώς. Ναι, παιδιά, και εγώ πώς θα σκουπίζω τις αιμορροίδες με λεφτά. Σκουπίζω, πείτε μου, πραγματικά. Λοιπόν. Θα προσλάβεις κάποιον άλλο να σου σκουπίζει. Ξεπουληθείτε στον καπιταλισμό και στον Αρτένα. Ξεπουληθείτε. Θα σου πω, όχι, κοίταξε. Όλες οι μαλακίες που τις κάνουν για τα λεφτά και για τα μουνιά. Μπορεί και ναι στην τελική, αλλά ακόμα και να το κάνουμε για τα λεφτά και τα μουνιά. Όχι, ρε φίλε, δεν το κάνουμε γι' αυτό. Όχι, δεν το κάνουμε. Έστω ότι κάνουμε αυτό το πράγμα για τα λεφτά και τα μουνιά. Το κάνουμε. Έχεις δει, ρε μαλάκα, ηλίθιε που το λες αυτό, τι έχει γίνει γενικά και τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Για λεφτά και μουνί. Ναι, όντως. Ναι. Ειλικρινά, ρε φίλε, κόσμο είναι να πούμε. Ο άλλος σκοτώνει το παιδί του, ξέρω εγώ, και του φάει το μεδούλ. Ωραία, πλήρωσε με τώρα, ξέρω εγώ, για να μην το κάνει. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε. Σταμάτα να διακόπτεις, ρε! Φάει λεφτά στη μούρη για μην διακόπτεις! Δεν έχω τι να πω, ρε παιδιά, γι' αυτό. Μην λες τότε! Ρε μαλάκα, να τι κάνουμε, τον πληρώνουμε και μιλάει. Α, σπάτε δεν πληρώνεσαι για λίγο, δεν πληρώνεσαι. Κάτσε πάρε τα λεφτά για να μην μιλήσει λίγο, να μην διακόπτει. Λοιπόν. Τώρα, άμα μιλήσω, θα πάρω μερικά. Άμα πω κάτι. Όχι, δεν πληρώνει κάτι. Και ένα 20 λεπτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, creators και γενικότερα ξεπουληθείτε, σας το λέμε εμείς εδώ. Ναι, παιδιά, γαμάει. Γαμάει, φάσκε. Κάνεις το χόμπι σου για δουλειά, πραγματικά. Δεν ξέρω τι λέμε. Συγκρίνει, είναι ωραίο. Netflix, μπει στο Netflix. Ερώτηκα ήδη. Α, ναι, σωστά, παιδιά. Το χέρι αυτό είναι. Το είδες. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο top 10. Top 10 αστείων ονομάτων Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
Πάμε λοιπόν 2000 πρόσφατο μεγάλε. Τι λέει εδώ ρε παιδιά, τι να σας απογράφετε. Λοιπόν, νούμερο 10. Γίτας. Όλε. Έχει καμία σχέση με το γείπονας ή γίτας. Από πού βγαίνει το γίτας ρε παιδιά, τέλος πάντων. Νούμερο 9. Αλωνεύτης. Τον θυμάμαι τον Αλωνεύτη. Ο Αλωνεύτης δεν έπαιζε στη Λάρισα. Πάει εδώ ρε παιδιά. Νούμερο 8. Λινοξυλάκης. Λινοξυλάκης. Το ξέρεις ο Λινοξυλάκης. Είναι παλέμαχος ο Λινό. Ξαδέρφια. Νούμερο 7. Μιτσιμπόνας κυρίες και κύριοι. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτά τα ονόματα είναι πέρα για πέρα αληθινά, να το ξέρετε. Νούμερο 6. Κουλοχέρης. Οκ. Νούμερο 5. Κολομητρούσης. Ε, όλε! Έλα ρε Κολομητρούση, που χάθηκες. Νούμερο 4. Σκαρτάδος. Σκαρτάδος. Σκάρτα, σκάρτα είναι όλα αυτά που λέμε. Νούμερο 3. Κυπαρίσης. Οκ. Okay. Νούμερο 2. Τρυποτσέρης. Δεν παίζει, δεν είναι ψέμα. Και το κορυφαίο, το νούμερο 1. Κολομπούρδας. Παοκάρα ρε μόνο. Θα σου πω ένα παράδειγμα έτσι. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και πας εκεί πέρα, θες να αγοράσεις φρουίζελε. Ωραία. Ακόμα δεν λέω πιο φρουίζελε γιατί ξέρετε τώρα. Λοιπόν, πες να αγοράσεις φρουίζελε. Πας εκεί πέρα στα φακελάκια που είναι η σκόνη φρουίζελε και έχει πόσο. Μισό ευρώ. 30 λεπτά, κάτι τέτοιο ξέρω εγώ το ένα. Ναι, ναι. Και μετά πας στο ψυγείο στο διάδρομο δίπλα στα ψυγεία που έχει το φρουίζελε το έτοιμο. Μάλιστα. Και το βλέπεις ότι είναι 2 ευρώ. Ναι. Δεν τζαντίζεσαι για κάποιο λόγο. Όχι. Δεν έχεις κάποιο ένστικτο. Ρε παιδί μου, η πρώτη σου αντίδραση. Δεν είναι κάπως. Μα γιατί είναι 2 ευρώ, εγώ πάω και τα αγοράζω μισό ευρώ. Ο άνθρωπος δεν έχει συνηθίσει να πληρώνει για υπηρεσίες. Δεν μπορεί να πληρώνει. Άμα αυτό το πράγμα που δεν του δώσεις, δεν είναι χειροπιαστό να το πιάνει με τα χέρια του, αυτό είναι γάλα. Εγώ το πιθηκάκι που λέγεται Έλληνας το καταλαβαίνει το γάλα γιατί έχει βάρος. Τι είναι αυτό, βίντεο, άγαμε σου, εντάξει. Πόσο κρατάει ένα μπραφ, 5 λεπτά. 5 λεπτά σου πήρε να το κάνεις. Αγία. Αυτό είναι ένα ηλίθιο ένστικτο που έχεις. Ελληνάρα. Ναι, και αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο κλάμα. Ελληνάρα. Τον Τάσο. Δεν θα γαμίσει τώρα. Στέλνει από κάτω Τάσο. Δεν θα γαμίσει. Ναι, μου λέει. Δεν θα μιλάει. Οι πέντε Τάσο. Τάσο, μπρο και καλά, τι λες. Κάναμε επεισόδιο για την πάρτι σου και μόνο. Επομένως, το να πουλάς ρε παιδί μου ψωμί, good. Το να χτίζεις το σπίτι κάποιου, good. Το να διασκεδάζεις κάποιον, Not good. Ξεπούλημα. Μην βγεις στο Netflix. Κάντε για πάντα τζάμπα. Δηλαδή εγώ θες να μου πεις ότι τη ΔΕΗ μου, την ΕΙΔΑΠ μου και τα σκατά μου πρέπει να τα πληρώνω με τι, με ανέκδοτα. Ναι, γιατί εφόσον υπάρχει δουλειά σε κάτι... Όχι ρε φίλε, να πας πίσω στο εστιατόριο που δούλευες κουζίνα ρε παιδί μου, εντάξει. Θα πω στη ΔΕΗ και θα πω λοιπόν, άκου την καινούργια με τον Τωτό, να κλάσεις, ε. Αλλά με τον Τωτό θα μου κόψεις και το χαράτσι. Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Υπάρχει, έχεις κάνει κάποιες εκπομπές οι οποίες είναι επιτυχημένες και πολύ καλύτερες σε σχέση με αυτή που κάνουμε στο Netflix. Απλά είπε! Σκίζω τα λεφτά μου! Στο Netflix! Στο Netflix είναι το ξό αυτό που κάνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε σκεφτεί και έχουμε κάτσει κάτω να το γράψουμε. Δεν είναι scripted. Καρφώνεσαι, μαλάκα, καρφώνεσαι. Τα λέω χήμα, γιατί δεν είναι τα τέτοια. Τα λέω χήμα, έτσι είναι η φάση. Τα λέω στον Τάσο, ρε παιδιά, για να το καταλάβουμε. Δεν καταλαβαίνω. Απλά όπως υπάρχει, ρε παιδί μου, ο Φούρναρης και όταν υπάρχει και ο διασκεδαστής. Πάντα υπήρχε ο διασκεδαστής. Ναι, αλλά δεν διασκεδάζει ο αγόρι μου άλλο όταν μπαίνει στο Netflix. Όταν βλέπει το βίντεο στο Netflix, το τρία πουλάκια δεν διασκεδάζει ο άλλο. Και μπαίνει και λέει τσάμπα του δίνω τα λεφτά που πρώτον δεν τα δίνω. Όχι, υπάρχουν αρκετά σχόλια που γράφουν το εξής. Πληρώνονται γι' αυτό. Μάλλον, ναι, φίλε. Από ό,τι φαίνεται πληρώνονται. Όπως βλέπεις εδώ πέρα. Είναι και είναι πολλά τα καφρά. Δεν πληρωνόμαστε. Τα κόβουμε εμείς ή όχι. Είμαι εμείς ρε μαλάκα τα καφρά μας. Εδώ πάρε 10.000 γιατί είπες 3-3 παραπάνω. Και εσύ επειδή είσαι καλό παιδί. Αυτονού χιλιάρικο είναι. Το μεταξύ το γεγονός ότι τόση ώρα σχολιόμαστε με δραχμές δεν. Ναι, είναι. Ω μαλάκα, ξέρεις τι θα γίνει τώρα, ε! Θα βγουν συνωμοτικά βίντεο σε φάση. Κοίτα τα νομίσματα που επιστρέφουμε στην δραχμή. Και μετά θα κάνουν ένα τρίγωνο εδώ στη μύτη τους και θα πούνε ότι είσαι Ιλουμινάτη. Τα γνωστά. Λοιπόν, θέλουμε να σας χαιρετήσουμε με καθόλου ακραίους συμβολισμούς. Να προσέχετε. Κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, δεν παίζει καμία απολύτως συνωμοσία. Αυτή τη στιγμή πάω στη Ριάννα στα backstage να κάνουμε όργια με τον Jay-Z. Γεια σας! Είπαμε συμβολισμοί, ηλίθιε. Γεια σας. Και μην ξεχάσετε, κάθε Τετάρτη μπορείτε να μας δείτε live στο θέατρο Χιτήριο στο Γκάζι. Αυτά είναι scripted όμως. Γιατί το κάνεις αυτό ρε. Γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό.